μέσα στα μικρά μεγάλα, σημαντικά ή σύνολα γεγονότα, υπάρχουν κάποιες χρηματικές που διαφέρουν πολύ από τις άλλες για κάποια ιδιαίτερα στοχοστό λόγο. Έτσι και σήμερα, ένα ιερό χρέο θα σα συγκεντρώσω και εγώ. Όλοι οι συγχωρητές, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του κλήρου και του λαού, συγκεντρωθήκαμε για να αποδείξουμε τον απαιτούμενο χώρο τη λύση και αυτή που αποτέλεσαν τα πανάσχια τέρματα νεότερου ελληνισμού. Οι σταυμαστές των πανανθρώπων αξιών, για τις οποίες πλέον τώρα απαραίτητα μέσα από θυσίες, θερήσεις, μαγειρετικά κατορθώματα, οι φίλοι μας αγωνίζονται γράφοντας φυσικές σελίδες γλώσσα και με πανάκριση περίπου μεγαλείες. Ήταν ένα φθινοπορεινό πρωινό το πρώτο του 1940, σκληρώματα της εποχής των δώρων, που στο πέρασμα της ιστορία επέλεξε να χτυπήσει την πτωχική πόρτα της χώρας μας, καλώντας την για ακόμη μια φορά να αγωνιστεί για το υπέστατο αγαθό της ελευθερίας. Σε μια εποχή που οι μεγαλύτερες δυνάμεις της Κυρεάς Κιτήρου παραδίδονταν ανεχώρο με τη φασιστική λέλαπα, που το πέρασμά της φόρτιζε την καταστροφή και το θάνατο, σε μια εποχή που οι ευρωπαϊκοί λαοί έδειχναν να υποτάσσονται στην στρατιωτική ανωτερότητα των δυνάμεων του άξονα, σε αυτή την εποχή, η μικροσκοπική, τόσο μικρή μα και συγκεκριμένη, τόσο μεγάλη Ελλάδα, προσδοκούμαστε όχι στις παράλληλες καθεστώσεις του Ιταλού Ιμπορέα, που καταγόταν τις συμπολίτες στην Ελλάδα σε ένα απλό περίπατο. Και το έχω χάσει. Υπάρχει το βαθύ με το κονδυλιά τη στο να το κάνετε να είναι καθορισμένα από ένα σπιτήρι. Το καθόρισμα έρθει. Μίλησε πάνω στο κεφάλι την καλυπτωμένη μα χώρα. Που μέσα από το κλίμα αγώνα και τη θυσία των πανάσχων έγκλωση έχει επανήλθει με την καθέρα τη ζωή, κάνοντα όλη την ανθρωπότητα να μιλάει για αυτήν την έκπληξη και έναν σεβασμό. Ο πρωθυπουργό τη Αγγλία, που ήταν στο ορθί, προσέφερε και το χαρμανισμό τη στη χώρα μα, λέγοντα ότι κάποτε οι αντιλογέντες πολεμούσαν σαν ήρωες. Από τώρα όμως οι χριστοί οφείλουμε να λένε ότι οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες. Η αρχή του Έλληνα χαντάρου αέρα ακούγεται από άλλες στάσεις καθορισμένα και ρίσκα τα φυλάξεις του κίνου του, τρέχοντας τον επίδοση του κατακτητή και τροφωμένα με κοντάξει του παιδιού της Μάρης. Και ενώ το έργο του Σταράδα συνεχίζεται μέσα από τη διαδοχή και θεραπευτική επέλεξη των ελληνικών δυνάμεων στους χώρους του Βορείου Ηλίου, και την παράλληλη άταξη του υποχώρου των ελληνικών στρατευμάτων, την άνοιξη του 1941 και την ελληνική δυνάμη, παίρνουν ανθρώπους του σύμμαχου του από τη διάρκεια του καθιστού του Ιωτήρου. Ο άνοιξος αλλά και του σταγόνα των Ελλήνων απέναντι στον εχθρό συνεχίζεται μέχρι και κάτω. Όλοι οι λαοί τη Γη υποβλήνουν στο μεγαλείο του ελληνισμού. Ακόμη ο εχθρό του έχει προκύψει, αναγκάζεται να ομολογήσει. Χάρη στι πολιτικέ δικαιοσύνε, είναι υποχρεωμένοι να ομολογήσουν ότι από τους αντιπάλους οι οποίοι μας αντιμετώπισαν, ο Έλληνας στρατιώτης που πολέμησε και ομοίω με καλά περνοχάρη που μέσα στην περιφρόνηση του σοβάρου. Η ιστορία όμως δεν είναι μόνο ανάγκη. Είναι μια βαθιά υποχρέωση απέναντι σε αυτού που έφυγαν, μα πολύ περισσότερο σε αυτού που θα έρθουν. Διαβάζοντά του να βαλιστηθούν από το πλούτο των επιτευγμάτων, αλλά και τον όλεπτο των λαθών τη κυρίω. Όποιο λαό δεν έχει μάθει καλά την ιστορία του είναι αναγκασμένο να την κανοποιήσει. Το έτος της 40 αποτελεί ένα παρτολόγιο γραμμάτων που σίγουρα μπορεί να φτάσουν στο σύγχρονο. Σήμερα, 71 χρόνια μετά το έτος της 40, η Ελλάδα μας και πάλι αφήνει όχι μόνο φανερά, αλλά και δόλια, υποχθώρια. Μέσα από αυτοκρατικές συμβάσεις, εργατικές και οικονομικές διεκδικήσεις, μέσα από τα δρόμικα παιχνίδια που φέρονται στα μεγάλα σταλόνια άκρων των κύλωμα του εσωτερικού, το επιβαλλόμενο την ιδιαίτερη στάση από τα αντιστήμια και τις διάφορες εχθρούς μας να προχωρούσε διαρκώς και ημακούμενες παρακράτη των διεθνών κανόνων του συνθηκού. Αντίνουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι ότι σε κάθε περίπτωση και όταν θα πλήρω το χρειαστεί να φανούν να αντάξει αυτόν που έδωσε τη ζωή για να δούμε εμείς τώρα ελεύθεροι, απολύνοντας με σειρά μας ότι η ισχύα δεν πρέπει και χαμένη, αλλά αποτέλεσε το χώρο για την δρόμηση αυτού του παγκοσμίου πάνω με